Γιουργέστατο από το χαρακτήρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όμως, τον αναφέρει ως αρχιερέα και μάλιστα τον μοναδικά μεγάλο αρχιερέα. Επιγραμματικά αναφέρει ότι ο Χριστός είναι ο αρχιερέας, ο άκακος, ο αμίαντος, ο και χωρισμένος από τον αμαρτωλό. Αυτός που δεν έχει καμία σχέση με την αμαρτία και με τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Αυτός ο αρχιερέας είναι αρχιερατεύει, έτσι γράφει ο Απόστολος Παύλος. Μου κάνει η κατάδειξη, το πω πολλές φορές εκείνο το πράγμα. Δεν υπήρχε χειρότερος διώκτης και φωνιάς από τον Απόστολο Παύλο. Αλλά όταν τον κάλεσε ο Κύριος και μετά και μετεστράφη, υπήρξε η αγιωτέρα ψυχή, το στόμα του Ιησού Χριστού. Αυτός που ανέβηκε στον ουρανό και πήρε από εκεί και είδε προηγουμένως και άκουσε και είδα, λέει, και άκουσα άρρητα ρήματα. Εκεί είδε τη σκηνή, πιο απλά, τον επουράνιο ναό, το υπεροράνιο θυσιαστήριο για το οποίο μιλάει ο Κύριος. Ο φωνιάς που κυνηγούσε τον Χριστό γίνεται υπέρμαχος. Αφού είδε τον ουρανό, τον είδε τον ουρανό. Αφού εώρακα τον Κύριο, λέει, ουχή τον Κύριον εώρακα, φωνάζει. Εγώ δεν είδα τον Κύριο. Αυτή τη σκηνή, αυτό το ναό, τον έπηξε, τον έστησε, τον στερέωσε ο Κύριος. Έτσι γράφει μέσα στην επιστολή προς Εβραίους επιγραμματικά. Ο Κύριος, λέει, τον έπαιξε. Και αυτός είναι ο αρχιερέας στο υπερουράνιο θυσιαστήριο. Αυτό ακριβώς που λέμε τώρα, ο αγράμματος Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, που να μαζέψουμε όλα τα κεφάλια των επιστημόνων από την ημέρα που έγινε η γη μέχρι που θα κλείσει εδώ το στερέωμα αυτό της γης, δεν θα υπάρξουν να μελετήσουν και να ερμηνεύσουν τα σοφά σε εισαγωγικά μυαλά το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αγράμματος και σύνταξη και λέξεις και λεξιλόγιο και τι άλλο, πράγματα ασύλληπτα στην ανθρώπινη διάνοια. Αυτός λοιπόν γράφει στην Αποκάλυψη, στο τελευταίο βιβλίο, είδα γράφει, και ότι γράφει η Αγία Γραφή, ειδικά το τελευταίο βιβλίο που είναι το υπερπροφητικό, που γράφει και τα τεκτενόμενα σήμερα, όσα γίνονται σήμερα τα γράφει μέσα η Αποκάλυψη. Αλλά μάτια χρειάζονται και νους να σκύβει, να μελετάει με αγαθή προαίρεση. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης, είδα τη σκηνή του ουρανού μαζί με το πλήρωμά της, με τα πνεύματα των Αγίων, των Δικαίων και των Αγγέλων, στολισμένη σαν νύφη που κατέβαινε από τον ουρανό για να βρει τον νυφίο της. Έτσι την είδα να λάμπει σαν τον ήλιο και κατέβηκε για να κάνει τι, αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος,
και το διαβάζουμε στην νεκρόσιμη ακολουθία. Θα πάρει, λέει, τους ζώντας εις αέρα, θα τους πάρει ψηλά μέσα σε αυτή τη σκηνή που ιερουργεί, που χωροστατεί ο Μέγας Αρχιερέας Ιησούς Χριστός. Γράφει λοιπόν, τελειώνοντας η σημερινή περικοπή, κεφάλαιον επί της λεγωμένης, το ερμηνεύω, αφού είχε αναφέρει παραπάνω για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, λέει, και τώρα σας αναφέρω το ουσιοδέστερο από όλα, την κορονίδα, το στέμα, τι ούτων έχομεν αρχιερέα, τέτοιο αρχιερέα έχουμε, τον Ιησού Χριστό, ως εκάθισεν, ο οποίος εκάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Σαν Θεός δεν κάθισε στα δεξιά, όμως σαν άνθρωπος, αφού πήρε το ανθρώπινο σώμα, το τοποθέτησε στα δεξιά του Πατέρα. Κάθισε λοιπόν στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Εκεί θα κάτσουμε. Ας ορίονται οι άθεοι, ας φωνασκούν, επειδή μέσα τους η συνείδηση τους τρώγει, αρνούνται. Και επειδή δεν μπορούν να φτάσουν αυτά που η Γραφή γράφει, κάνουν αυτό που έκανε η Αλεπού. Καταγινωμένα τα σταφύλια τον Αύγουστο μήνα ή το Σεπτέμβριο, δεν μπορούσε να τα φάει. Άγουρα είναι, είπε. Θα τους κάθεται στο λαιμό ο Κύριος, διότι αρνούνται την υπόστασή του, αρνούνται τη θεότητά του. Κάθισε, λέει, εν δεξιά του θρόνου του Θεού, της μεγαλοσύνης. Πού να πήγαινε στο μυαλό του Αποστολού Παύλου όταν κυνηγούσε τους χριστιανούς, δεξιά του θρόνου του Θεού, της μεγαλοσύνης, να πει τέτοια πράγματα? Ήταν πιστός στον νόμο τον Εβραϊκό. Πυθύνει όργανο των γραμματέων και φαρισαίων, έπαιρνε εντολές για να σκοτώσει τους χριστιανούς. Και τον βλέπουμε να γράφει με το μεγαλειωδέστερο τρόπο, στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν της ουρανής. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, λέμε. Και συνεχίζει και τελειώνω. Το ωραιότερο μνημόσυνο είναι που κάνουμε εδώ πέρα σήμερα στα αδέλφια μας, να πούμε Κύριε, όχι κοινωνικά, τυπικά, πανηγυρικά, σαν πανηγύρι που χαιρετάμε και φεύγουμε. Άκουσέ μας, τα αδέλφια μας στην αγκαλιά σου να είναι. Στην αγκαλιά σου. Αδέρφια μου, φεύγουμε. Και δεν φεύγουμε εμείς οι μεγάλοι, όπως είμαι εγώ. Και μωρά και παραπέρα και παραπέρα και παραπέρα. Δεν αδικεί ο Θεός. Τιμά ο Θεός. Και μόνο τιμά και μόνο αγαπά. Εμείς λοιπόν θα παρακαλέσουμε τον Κύριο σήμερα να έχει κοντά μαζί με τους Αγίους, μαζί με τους Αγγέλους, μαζί με το ουράνιο στερέωμα ολόκληρο και τις ψυχές των Αγίων αδελφών μας. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση, ιερά υποχρέωση, επειδή περνάμε ζωφερές ημέρες. Την κρίση τη φτιάξαμε όλοι, εμείς με τη βρωμιά μας και οι μεγάλοι με τα δικήματά τους. Εμείς με τη βρωμιά μας και οι μεγάλοι τα δικήματά τους. Αν δεν κάνουμε επιστροφή, δεν βλέπει η Ελλάδα καλό. Τα βιβλία μου ανοίξετε, τα ιερά και άγια, θα δείτε όλοι οι αιώνες που περάσανε, κάθε φορά που υπήρχε έξαρση στη βρωμιά, στην αδικία και στο κακό, αμέσως τιμωρία. Όχι από τον Θεό. Όχι, από εμάς τους ίδιους. Ο Θεός δεν τιμωρεί ποτέ. Εμείς φτιάχνουμε μόνοι μας αυτό το φαγητό που θα φάμε. Με συγχωρείτε, σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να μας σκεπάζει όλους. Αμήν.
του Δήμου.